και στην εξαφνίωση και οφορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Ξεζουμίζουν το λαό για να πληρώνουν τους τοχογλύφους δανειστές, να ενισχύουν τις τράπεζες και να δίνουν ασυλία στα χέρια των καπιταλιστών που την ίδια ώρα απαλλάσσουν και δίνουν μεγάλες εκπτώσεις στις μεγάλες ιδιοκτησίες. Για το παράτσι κάνουν για κανονισμούς τους μεγαλοφιλέτες μεγάλες επιχειρήσεις, δίνουν φθηνότερο ρεύμα στην οικονομική ολιγαρχία. Εμείς δεν χρωστάμε σε τράπεζες, ευρωπαϊκές, διευθέτες νομισματικό ταμείο. Δεν πουλάμε δημόσια περιουσία. Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια, την κρίση και το χρέος. Οι ενέργειες της κυβέρνησης παραβιάζουν ακόμα και την αστική τους νομιμότητα, καταργώντας αποφάσεις δικαστηρίων και καταλύουν τις καταχυρωμένες στο Σύνταγμα κατακτήσεις μας με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που υποκαθιστούν το κοινοβούλιο. Λύτουν θανάσιμα κάθε έννοια δημοκρατίας με την ανοχή και την κάλυψη φασιστικών ενεργειών, με την τρομοκράτηση όσων δεν έχουν να πληρώσουν και με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε, να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Ήδη με τη μαζική άρνηση πληρωμής των χαρατσιών αναδιπλώνονται και αναγκάστηκαν να μην εφαρμόσουν τις διακοπές ρεύματος για την πληρωμή του χαρατσιού όπως μας απειλούσαν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στη φορολογία του λαού και στις αυξήσεις των τιμών στα κοινωνικά αγαθά. Εντείνουμε την πολιτική πίεση. Οργανώνουμε την νομική υποστήριξη. Αναπτύσσουμε την κινηματική δράση. Κάνουμε πραγματικότητα το κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Κανένας μόνο του στην κρίση, κανένας μόνος του απέναντι στη ΔΕΗ και στην εφορία. Ο αγώνας μας είναι ένα κομμάτι του αγώνα που πρέπει και μπορεί να δώσει η κοινωνία για να μην οδηγηθούμε στον αφανισμό. Οργανώνουμε τη ζωή και τους αγώνες μας για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Κανένα χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος, επανασυνθέσεις του κομμένου ρεύματος σε όλα τα νοικοκυριά, διακανονισμοί σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθένα, πληρωμή των λογαριασμών στα ταμεία της ΔΕΗ χωρίς το χαράτσι, δωρεάν ρεύμα για άνεργους και άφορους, όχι στην υπεξαίρεση χρημάτων του ρεύματος για το χαράτσι, μειώσεις και όχι αυξήσεις στα τιμολόγια, δημόσια δωρεάν τα κοινωνικά αγαθά. Δεν φοβόμαστε, συνεχίζουμε αποφασιστικά, δεν πληρώνουμε τα χαράτσια τους. Βρισκόμαστε σήμερα στην οδό Αριστείδου, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ. Είναι μαζεμένοι οι επιτροπές αγώνα από την Αθήνα, οι λαϊκές συνελεύσεις σε όλη τη γειτονιά της Αθήνας για να διαδηλώσουν ενάντια στα δυσβάστακα χαράτσια. Έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα. Πες, Ανδρέα, το επίθετό σου. Μόλις, καλημέρα, Ανδρέας Μόλις. Από τη Λαϊκή Συνέλευση του Περάματος, που θα μας δηλώσει γιατί παρευρίσκεται εδώ σήμερα. Παρευρισκόμαστε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που συμβαίνει σε όλη την κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα επίπεδα της Ελλάδας του 50. Της Ελλάδας που δεν είχε ρεύμα γιατί δεν είχαν φτάσει ακόμα τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Σήμερα με τα ηλεκτροφόρα καλώδια παντού επιμένουν να κόβουν τα ρεύματα. Τα ρεύματα τα οποία μέσα από τη ΔΕΗ τα έχουμε πληρώσει εμείς. Δραχμούλα, δραχμούλα και ευρώ πληρώσαμε να στηθούν τα δίκτυα και να φτιαχτεί όλη αυτή η ΔΕΗ. Σήμερα λοιπόν φτάνει αυτός ο κόσμος που πλήρωσε με τον υδρότα και το αίμα του να του κόβουν το ρεύμα. Και του κόβουν το ρεύμα όχι γιατί μόνο κάποιοι αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι, και είναι ό,τι πιο δικαιολογημένο σήμερα να αρνείσαι να πληρώσεις κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο βάσει και των δικαστηρίων ακόμα. Αλλά φτάνουμε σήμερα σε σπίτια τα οποία δεν έχουν ούτε καν να πληρώσουν το απλό αντίτιμο του ρεύματος. Γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική σήμερα? Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση θέλει να εξαθλιώσει αυτή τη στιγμή το λαό, να φτάσουν τα ημερομίσθια στο κατώτερο όριο που μπορούν να φτάσουν, ώστε το κέρδος που παράγεται έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια από τον κόσμο τον απλό να αυξηθεί για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους κάθε λογικούς εργοδότες. Μετέφερε μας μια εικόνα για την κατάσταση στο Πέραμα και πώς εσείς αυτοοργανωθήκατε και κάνατε τη Λαϊκή Συνέλευση.
Έχουμε φτιάξει την ανοιχτή συνέλευση, περίπου στα 2 χρόνια είμαστε τώρα σε διαδικασίες. Αναγκαστήκαμε, είμαστε ακινηματικοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς, αλλά αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε αυτή την ανοιχτή συνέλευση στο πιο χαμηλό επίπεδο που μπορούσε να πάει. Στον απλό κόσμο, στον άνθρωπο που δεν είχε κινητοποιηθεί ποτέ, ο άνθρωπος του καναπέα, το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σχήμα στο πέραμα τουλάχιστον, γιατί αυτό που συμβαίνει στο πέραμα, η ανεργία έχει αγγίξει πάνω από 80%. Οι εικόνες είναι τραγικές. Είναι εικόνες που βλέπαμε κάποτε σαν ντοκιμαντέρ για λατινικές ή αφρικανικές χώρες και τώρα τις βλέπουμε τουλάχιστον εκεί μπροστά μας. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι υποσυντισμένα, με ανάπτυξη αντί των 4 χρονών, σαν παράδειγμα, μέσα στα χρόνια της κρίσης να έχουν μια ανάπτυξη 2 ετών, να υποσυντίζονται, να πέφτουν κάτω από πείνα. Είναι τραγικές καταστάσεις, τις οποίες ελπίζαμε να μην τις είχε ζήσει κανένας λαός του κόσμου και ξαφνικά φτάσαν στην πόρτα μας. Αυτό μας επιβάλλει την αντίσταση αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε η χώρα που μπορούσε να τα αντέξει και δεν θα τα αντέξει. Αντισταθούμε. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα ένα πρόγραμμα διώξεων και καταστολής των αγώνων. Ήδη, όπως γράψανε χθες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυβερνητικός στέλεχος δήλωσε πως το επόμενο χτύπημα μετά τις καταλήψεις θα είναι τα σωματεία και μάλλον λαϊκές συνελεύσεις, όπου υπάρχει αντίσταση. Πώς εμείς πρέπει να αντιδράσουμε? Ναι, τα ακούσαμε και το είχαμε υπόψη μας αυτό, ότι αν κάτι ξενοχλούσε είναι τα μαζικά κινήματα. Και σαν πρώτο μαζικό κίνημα, προφανώς είναι και αυτό που ενώνει περισσότερο κόσμο, το συνδικαλιστικό, στα κοινά τους συμφέροντα, αν θέλουμε με την καλή έννοια τα συμφέροντα. Είναι προφανές ότι θα το κάνουν. Το πώς θα αντισταθούμε? Θα αντισταθούμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε, μαζικά βασικά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι θα χτυπηθεί κάθε τι μαζικό, άρα αν εμπλακεί στο μαζικό θα εμπλακεί σε όλο τον λαό. Θέλει να χτυπηθεί όλος ο λαός και όπου υπάρχουν ανοιχτά και ελεύθερα κομμάτια συνάντησης, συνάθρησης, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και αυτά τα κομμάτια που ετοιμάζουν εν τέλει την ανατροπή αυτού του συστήματος που μας έχει κατρακυλήσει στην αξιοπρέπεια, ξέρουμε ότι θα χτυπηθούν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Θα αντισταθούμε όσο δεν φαντάζομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λέγομαι Βαγγέλης και συμμετέχω στην επιτροπή της Κυψέλης ενάντια στα Χαράτσια. Έχουμε μαζευτεί εδώ έξω από τα γραφεία της ΕΕ για να διαμαρτυρηθούμε για τη ληστεία που διαπράττει εις βάρος των λαϊκών εισοδημάτων στα Χαράτσια, τα χρηστικά που δεν πάει από τις επόμενες χώρες για τις παράλληλες αυξήσεις του εισοδημάτων, οι οποίες θα οδηγήσουν ένα μεγάλο μέρος λαϊκών στρωμάτων σε συνθήκες του 40-50 χρόνια προσπαθούμε να προτρέψουμε με την παρουσία μας ακόμα και την σκέψη και όλες τις μαζικές διακοπές ρεύματος όλων αυτών που δεν έχουν να πληρώσουν. Γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική? Η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική συνειδητά και επειδή ακολουθεί πληθύνια τις εντολές των γερμανών, της Τρόικας γενικά και μην έχουν ταμείο, αλλά και γιατί ουσιαστικά είναι το μακρύ χέρι κυβέρνηση των μεγάλων καπιταλιστών, των μεγάλων κεφαλαίων. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο κόσμος αυτό το ζήτημα? Ο κόσμος πρέπει να είναι κινητοποιημένος και να κινητοποιείται με κάθε ευκαιρία. Δεν πρέπει απλά να τα τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. Πρέπει με το που συζητάνε ότι σκέφτονται να κάνουν κάτι, πρέπει να τους κόψουν τον αέρα. Είπα μαζικές κινητοποίησεις, για να κοιμάνουμε μαζικές. Ο κόσμος πρέπει να κουμπίσει, πρέπει να ξεκουλήσει, πρέπει να βγει κάτω στον δρόμο. Δεν υπάρχει αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας τη Φλόρα Παπαδέδε, που είναι εργαζόμενη στη ΔΕΗ και θα μας πει δύο πράγματα για τη σημερινή κινητοποίηση εδώ στην Αριστείδου. Σε κάθε περίπτωση είναι σωστό για να χαράσει να υπάρχουν για να αναγκαστεί ο κόσμος να πληρώσει τα χρέη όσους αγωστές για να ξεσοφιστεί ακόμα περισσότερο. Κάθε είδους κινητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να απαλλαγεί ο κόσμος από αυτό το βάρος, από αυτό το σφάξιμο που θα το κάνει. Είναι χρήσιμη και βοηθάει. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι η εργαζόμενη της ΔΕΗ και απαλλάσσονται από αυτό.
συντονισμού και των εργαζόμενων και του λαού που υποφέρει από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο τα χαράτσια, έχουν φτάσει πια στο 1 εκατομμύριο τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν μπορούν σήμερα να έχουν ρεύμα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να λέει η ΡΑΕ, να θεωρεί η κοινωνική πολιτική ότι δεν θα κόβεται το ρεύμα στο χειμώνα και το καλοκαίρι. Προφανώς η κοινωνική ευαισθησία δεν μπορεί να επιδεικνύεται άνοιξη και φθινόπωρο. Απέναντι σε αυτή την κοροϊδία, απέναντι σε αυτή την εκμετάλλευση, στη διάλυση κάθε πράγματος που θεωρείται και είναι αυτονόητο, είδος πρώτης ανάγκης απαραίτητο για τη ζωή μας, πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτρο. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, η Γενόπ ΔΕΗ δηλαδή, να σηκώνει έναν ανένδοτο αγώνα ενάντια στα χαράτσια. Φραστικά ή μη φραστικά, μπορείς να μας πεις γιατί αυτός ο αγώνας δεν τελεσφόρησε? Το συνδικαλιστικό κίνημα κουβαλάει ακόμα από το παρελθόν, ίσως ηγεσίες μάλλον του συνδικαλιστικού κινήματος, για να είμαστε ακριβείς και σωστοί, κουβαλάει ακόμα από το παρελθόν, ας το πούμε, ψευδεστήσεις. Ότι μπορείς να έχεις μια τέτοια κατάσταση πλήρους εκποίησης της χώρας, να έχεις πολιτικές απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να υπάρχει ΔΕΗ και να υπάρχει και κοινωνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ, δηλαδή να μπορεί να προσφέρει και φθηνό ρεύμα. Αυτό είναι που εμποδίζει, αν θέλουμε, και μέσα στους εργαζόμενους να αναπτυχθεί ένα πλατή κίνημα από πρώτα και κύρια στο να αντιμετωπίσουμε την ιδιωτικοποίηση, που είναι ο βασικός όρος για όλους μας, και βεβαίως και για τα χαράτσια, που θα μπορούσε να υπάρξει ένα πολύ ευρύτερο κίνημα, μια πολύ ευρύτερη συνεργασία με όλο το λαό. Δεν θεωρώ ότι έχει κρυφθεί τίποτα. Οι εργαζόμενοι είμαστε, πώς το λένε, όλοι ζούμε στο αυτό που λέει ο κόσμος, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Χρειάζεται αυτές τέτοιες πρωτοβουλίες που βοηθάνε και βεβαίως και εμείς έχουμε την δική μας ευθύνη και πίεση να ασκήσουμε και τους συναδέλφους μας να ενημερώσουμε, να βρεθούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι από εδώ με τον λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ανταρσίας της γειτονίας της Αθήνας. Κύριε Κωνσταντίνου, γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα? Καταρχήν, συμπαραστευόμαστε στην κινητοποίηση που οργανώνουν οι λαϊκές συνελεύσεις και τροπές κατοίκων ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ. Ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας έχουμε απαιτήσει να καταγραφούν οι πολυκατοικίες και τα σπίτια στα οποία έχει κοπεί το ρεύμα και με παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας να γίνει επανασύνδεση. Θεωρούμε απαράδεκτο υπάρχει πρωτοδιαφύλλες χαράτσωμα, να ανεβαίνουν οι τιμές, να ετοιμάζουν την ιδιωτικοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού που είναι αγαθό βασικής ανάγκης. Αυτή την περίοδο που υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι απολυμμένοι σε αυτή την πόλη, που υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι με χτυπημένους μισθούς, η μείωση της τιμής του ρεύματος είναι επιβεβλημένη. Και επίσης, αν υπάρχει δωρεάν ρεύμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι, ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας και της πείνας. Για μας αυτό πάει χέρι-χέρι με το ότι μιλάμε για ένα χειμώνα όπου έχουν παγώσει τα πάντα. Η τιμή του πετρέλαιου έχει σπρώξει πολλές πολυκατοικίες να μην έχουν πετρέλαιο. Κάποιοι αναζητούν υποκατάστατο στο ρεύμα. Και γι' αυτό το να αυξηθεί η τιμή του ρεύματος είναι μια δολοφονική επίθεση ενάντια στις κοινωνικές ανάγκες. Ούτε λοιπόν για το ρεύμα συνεννοούμε, ούτε για το πετρέλαιο, και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο της Αθήνας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να πάρει έκτακτα μέτρα να καταγράψει ποιοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρεύμα και δεν έχουν πετρέλαιο, και να γίνει αυτή η διπλή παρέμβαση. Δεν μπορούμε στις εποχές του μνημόνιου να θυσιάζουμε τις ζωές μας για τα κέρδη μιας χούρτας καπιταλιστών και τραπεζιτών. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ο Δήμος με τις πολιτικές του είναι κοντά στα προβλήματα του λαού που πλήττεται? Νομίζω ότι η διαχείριση του Καμίνη είναι μια διαχείριση στα πλαίσια του μνημονίου. Ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές των περιπαγών και της λιτότητας, αντί να κάνει το Δήμο ορμητήριο αντίστασης και αγώνα για να ξυλώσουμε αυτές τις πολιτικές. Ο Δήμος της Αθήνας και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν αυτή τη δύναμη να παλέψουν.
συνελεύσουν μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με τους κατοίκους, μαζί με τις λαϊκές συνελεύσεις, ώστε να επιβάλλουμε αλλαγές. Η πλειοψηφία δεν το κάνει. Ίσα-ίσα κινείται και κατά των κινητοποιήσεων, στηρίζει την επιχείρηση του Βέμπη για την ανακατάληψη της πόλης, την εκένωση της Βίλας Αμαλίας, της αγοράς της Κυψέλης. Κινείται μια εντελώς λάθος ατζέντα στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της ίδιας της συγκυβέρνησης και μια σκούρτας τραπεζιτών. Αυτό πρέπει από τα κάτω να υπάρξει ένας ξεσηκωμός. Και θέλω να προσθέσω ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στις συγκοινωνίες. Μας αφορά όλους. Άλλο ένα δημόσιο αγαθό το βγάζουμε στο σφυρί. Και η συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει βάλει κεντρικό στην ατζέντα να τα βγάλει όλα στο σφυρί. Δεν πρέπει να πέρασει, πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να πάρουν τον έλεγχο οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, να το θυμηθούμε αυτό τι σημαίνει κοινή ωφέλεια. Δεν σημαίνει ωφέλεια για τον τραπεζίτη και το κάθε προγραμματικό. Κι άρα συμπαραστευόμαστε στην απεργία που γίνεται στη συγκοινωνία. Πρέπει να ενωθούμε από όλα τα διάρκεια της αντίστασης για να τους ξυλώσουμε και να επιβάλλουμε εκεί ό,τι μας αφήνει να επιγραμμιστεί με αυτό το κίνημα. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ηγείρουν θέμα κοινωνικού αυτοματισμού από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά είδαμε χθες δηλώσεις κυβερνητικού στελέχους, δεν ξέρουμε ποιος είναι ακόμα, στους Times της Νέας Υόρκης, να δηλώνει ότι μετά τις καταλήψεις έρχεται χτύπημα στα μαχητικά συνδικάτα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Νομίζω ότι η προσπάθεια αποπροσανατολισμού κάνει και η κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης, είτε στοχοποιώντας τους μετανάστες τώρα που δολοφονούνται σε αυτή την πόλη από τις συμβολές της Χρυσής Αυγής, είτε στοχοποιώντας τους νέους που καταλαμβάνουν άδεια καταργημένα κτίρια αυτής της πόλης, είναι σαφές ότι ανοίγει το δρόμο σε μια μετωπική επίθεση ενάντια σε συνδικάτα και την αριστερά. Στο στόχαστρο είναι η αριστερά, στο στόχαστρο είναι τα εργατικά συνδικάτα. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους αγώνες μας. Πρέπει να ενώσουμε όλα αυτά τα ριάκια, να δούμε στην πόρτα το κίνημα, το κίνημα ενάντια στην καταστολή, το κίνημα των καρατσιών με τους εργατικούς αγώνες, για να πάμε σε ένα νέο γύρο να ξανατρέψουμε. Να ξαναπιάσουμε την σκητάλη από τις 12 του Φλεβάριου. Δεν τους ρίξαμε, δεν τους βάλαμε στη γωνία, μπορούμε να το ξανακάνουμε όμως. Και εμείς απαιτούμε τις γενικές απεργίες εδώ και τώρα. Δεν είναι μεμονωμένο ζήτημα η συγκοινωνία, μας αφορά όλους. Δεν είναι μεμονωμένο ζήτημα τα νοσοκομεία και τα σχολεία τα κλείνουν. Μας αφορά όλους. Οι κοινωνικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη τους, με ένα κίνημα όπου όλα αυτά τα ψευτοεπιχειρήματα των περιπέτειων και όλα αυτά τα ψέματα που λένε τα παπαγαλάκια, κυριολεκτικά θα τα ρίξει στα σκουπίδια. Δεν τους πιστεύει ο κόσμος. Δεν τους πιστεύει. Και έχουμε τη δύναμη πραγματικά με τα συνδικάτα να τους βάλουμε στη γωνία. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.